όπου εκεί βρίσκεται ένας δικός μας άνθρωπος, ο Γιώργος ο Τσούκαλης. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι. Είσαι πολύ κοντά στην οικογένεια. Εμείς τουλάχιστον εδώ ως εκπομπή το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Αχθές ταξίδεψες για να είσαι σήμερα κοντά σε αυτή την οικογένεια. Υπάρχει κι άλλος ένας ιδιωτικός detective και ερευνητής και δικός σου άνθρωπος, ο Φώντας ο Βρόσγος, που είναι και αυτός αγκαλιά σε αυτή την υπόθεση. Πώς είδες αυτή την οικογένεια, πώς είδες αυτούς τους δύο ανθρώπους, νομίζω ένα χρόνο μετά, γιατί και εσύ την τελευταία φορά που τους είχες δει ήταν στο μνημόσυνο του Βαγγέλη. Του Βαγγέλη, έτσι είναι. Ζήνα μου, όπως καταλαβαίνεις, όταν κάποιοι γονείς έχουν χάσει το παιδί τους, η πίκρα είναι περίσσια σε αυτούς τους ανθρώπους και εκείνοι θέλουν αυτή τη στιγμή να δουν, να συμπληρώνεται και το τελευταίο παζλ, το τελευταίο τετραγωνίδιο στο παζλ αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένεια αλλά και κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει δεξαμενές καλοσύνης και αγάπης μέσα του. Είμαστε από το πρωί με την οικογένεια. Εδώ είναι και ο Νίκος ο Δαύρης, αυτό το εξαίρετο παιδί που θα πρέπει που πραγματικά να αναφέρουμε. Πέρυσι του είχα κάνει συνέντευξη, έτσι ακριβώς, Γιώργο μου, έτσι και μου είχε ένα πει εξαίρετο ακριβώς. Παιδί. Και μου είχε πει, Γιώργο μου, ακριβώς αυτά που εκείνος γνώριζε. Δηλαδή, ότι είχε βασανιστήρια. Ένα παιδί παλικάρι, Ζήνα. Έτσι, μπράβο. Και ότι τα είχε φροντίσει να τα παλικάρι. Πει όπου εκείνος μπορούσε. Από εκεί και πέρα δεν εισακούστηκε. Και τα πράγματα έφτασαν εδώ που έφτασαν με την τελική και τραγική κατάληξη που όλοι γνωρίζουμε. Ένα παιδί που πραγματικά με έχει συγκινήσει. Μου έστειλε μια μέρα μια επιστολή στο mail που πραγματικά ήμουνα μόνος μου και ανθρώπινα ο κάθε άνθρωπος όταν διάβαζε αυτή την επιστολή θα μπορούσε να βουρκώσει. Όμως Γιώργο μου, να πούμε ότι σήμερα δεν είναι μάρτυρας αυτό το παιδί σε αυτή όχι, τη δίκη. Όχι, αλλά είναι κοντά μας. Ναι. Πρόσεξε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι όμως κοντά μας. Ήρθε λοιπόν ο Νικόλας εδώ και πραγματικά αξίζει τα συγχαρητήρια και αυτή είναι η πραγματική ήρωες της ζωής. Ελισάβετ μου, αν μπορούμε λεβέντες. Να βρούμε την περσινή του συνέντευξη για να δείξουμε και πλάνο αυτού του παιδιού που τον είχα συναντήσει πέρυσι. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάμε ένα παιδί... για ένα πρόσωπο το οποίο δεν δείχνουμε αυτή τη στιγμή.